Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτή την παρέμβαση που την είδα εγώ τώρα σήμερα το πρωί του State Department, όπου λέει ότι και το Κογκρέσο έχει λόγο για την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Και το βάζει βέβαια αυτό μαζί στην υπόλοιπη ανακοίνωση, το βάζει αυτό μαζί με την είσοδο στο ΝΑΤΟ Φιλανδίας, Σουηδίας. Ναι, είχε δημιουργηθεί μία εντύπωση στους Τούρκους, την οποία την είχαν με ασπαστεί και κάποια εσωτερικά εδώ, ότι υπάρχει πολιτική, συγγνώμη, με συγχωρείτε, με ταλαιπωρεί μια αλλεργία. Λογικό είναι. Είχαμε λοιπόν μια... Να είστε καλά. Είχαμε λοιπόν μια λανθασμένη εντύπωση στην Τουρκία και σε κάποιο βαθμό και εμείς εδώ, ότι ο κύριος Μενέντες ακολουθεί μια ανεξάρτητη πολιτική. Ότι είναι μόνος του. Ότι είναι μόνο Μενέντες δηλαδή. Ναι. Ότι δηλαδή η διακυβέρνηση Biden έχει αποφασίσει να δώσει τα F-16, ναι, και ότι ο Μενέντες παίζει μόνος του παιχνίδι, και εν διάφτη περιπτώσει οι Τούρκοι πίστευαν ότι η κυβέρνηση θα πιεστεί από αυτούς, θα τα βρούμε και όλα καλά και όλα ωραία. Αυτό που αποδεικνύεται και έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, με εξαίρεση μία φορά επί προεδρίας Τραμπ, που ο Τραμπ πούλησε όπλα στη Σαουδική Αραβία παρακάμπτοντας το Κογκρέσο. Νομίζω ήταν η Σαουδική Αραβία, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει μία ενιαία εξωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα με επιτρέψετε την έκφραση, έχουμε τον καλό αστυνομικό και τον κακό αστυνομικό. Έχουμε την κυβέρνηση που κρατάει κοντά την Τουρκία, προσπαθεί να την κρατήσει κοντά στη Δύση, της εμφανίζει το καρότο, και έχουμε το Κογκρέσο να της εμφανίζει το μαστίγιο. Η πολιτική όμως είναι μία. Και αυτό που είπε στο State Department είναι αυτό που ξέρουμε, ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική και ειδικά τα θέματα των εξοπλισμών διαμορφώνονται και από το Κογκρέσο. Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπανε στην Τουρκία, όσο έχεις αυτή την ευρύτερη πολιτική, τη φιλορωσική, που κατ' επέκταση δημιουργεί δυσκολίες στο να μπουν δύο κράτη-μέλη στο ΝΑΤΟ, κάνεις bullying στην Ελλάδα κτλ. F-16, γιοκ. Να το πούμε και στη γλώσσα των γειτόνων μας. Και να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες οι γερουσιαστές που βγήκαν και είπαν αυτό το οποίο λέτε, ήταν και από τους Δημοκρατικούς αλλά και από τους Ρεπουμπλικάνους. Δεν είναι δηλαδή, αρχίζει και απλώνεται το πράγμα. Ο αντίστοιχος Μενέντες της άλλης πλευράς, ο οποίος εάν οι Ρεπουμπλικανοί είχαν κερδίσει το Κογκρέσο θα ήταν στη θέση του κυρίου Μενέντες, είναι επίσης επικριτικός, κατακρίνει απολύτως, είναι απόλυτα αρνητικός έναντι του να πάρει Λιβώς. η Τουρκία υπό τις σημερινές συνθήκες F-16. Είναι διακομματικός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό το είναι διακομματικό όπως το λέτε. Τώρα. Και να θυμηθούμε, συγγνώμη, να πούμε και αυτό, όταν επιβλήθησαν οι κυρώσεις ΚΑΤΣ, που βάσει αυτές νομικά βασίστε και τον μπλόκο στα F-16, δεν είχαμε προεδρία των Δημοκρατικών, είχαμε προεδρία του κυρίου Τραμπ των Ρεπουμπλικανών. Σωστό, σωστό. Πείτε μου τώρα κάτι. Μέχρι πού θα επιμείνει ο Ερντογάν στον μπλόκο της ένταξης, τη Φιλανδία την έβγαλε τώρα, τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ? Είναι δεδομένο ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή στην Τουρκία έχουν παγώσει κάθε σκέψη ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά. Άρα μέχρι τις εκλογές τα πράγματα... Άρα μέχρι το Μάιο σίγουρα. Ως έχουν. Μέχρι το Μάιο σίγουρα. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα των εκλογών θα φέρει είτε μια νέα διακυβέρνηση, οπότε εκεί πιθανά να έχουμε κάποιο είδους παράθυρο ευκαιρίας διαλόγου μεταξύ της Δύσης και της νέας κατάστασης. Εδώ να βάλουμε μια παράμετρο ότι έβγαλε ένα κείμενο η αντιπολίτευση σύσσωμη, δηλαδή και τα 6 κόμματα που έχουν συμπράξει για να βγάλουν, να προσπαθήσουν να εκλέξουν δικό τους πρόεδρο έναντι του κ. Ερντογάν, και λένε ότι θα προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονες, να κινηθούμε στη βάση του διεθνούς δικαίου κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η Τουρκία τις επιδιώξεις της, αλλά πιθανά η αντιπολίτευση, ειδικά αν επιλέξουν για παράδειγμα τον κύριο Ιμάμογλου για επικεφαλής, να ακολουθήσει μια άλλη δημόσια ρητορική και να προσπαθήσει να προσεγγίσει περισσότερο τις ΗΠΑ και τη Δύση. Βλέπετε τελικά να καταλήγουν σε έναν υποψήφιο, κύριε Δεσποτόπουλε, βλέπετε τα 6 κόμματα να καταλήγουν σε έναν υποψήφιο? Αλλά πρέπει να γίνει και σύντομα, δηλαδή πότε θα καταλήξουν? Υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Και υπάρχει μεγάλη δυσκολία διότι επιμένει ο κύριος Κιλιντζάρογλου, που είναι επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, να είναι υποψήφιος κοινός. Που είναι το μεγαλύτερο κόμμα. Απ' την άλλη όμως
Το μεγαλύτερο ναι. κόμμα, ναι, οι Ρεπουμπλικανοί. Ναι. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα λένε ένα γεγονός, ότι είναι ο πιο αδύναμος αντίπαλος. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις είναι αυτός που μέχρι και πριν μερικές εβδομάδες έχανε από τον Ερντογάν. Είναι χαμηλά και στη δημοφιλία, νομίζω. Και στη δημοφιλία. Και στη δημοφιλία είναι χαμηλά ναι. ο Κιλιτζάρογλου, έτσι. Ναι. Βέβαια, τις τελευταίες εβδομάδες πέρασε λίγο τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να τα βάλεις με έναν πρόεδρο ο οποίος έχει συγκεντρώσει πάρα πολλές εξουσίες στα χέρια του. Και σε μεγάλο βαθμό λένε οι διεθνείς οργανισμοί ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι 100% πραγματικά. Ναι. Άρα πιέζουν τα κόμματα της πολίτευσης για έναν άλλον πρόεδρο. Τώρα εδώ έχει δημιουργηθεί και ένα άλλο θέμα. Η αντιπολίτευση δεσμεύτηκε να γυρίσει σε σύστημα πρωθυπουργικό, δηλαδή να αφαιρέσει εξουσία από τον πρόεδρο. Και αυτό έχει δημιουργήσει επιπλοκές. Διότι ο κ. Κιλιντζάρογλου λέει ότι εγώ, ξέρετε, θα βγω πρόεδρος, δεν το λέει ανοιχτά, αλλά αφήνει να υπονοηθεί, αλλά όταν θα αλλάξει το σύστημα, θα παραμείνω πρόεδρος και τότε θα αναλάβει κάποιος άλλος πρωθυπουργός με εξουσίες. Αλλά ξέρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι αυτό που έχουν υποσχεθεί είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί για να αλλάξει το τουρκικό σύνταγμα χρειάζονται 300 βουλευτές σε κάποια φάση. 2/3 τέλος πάντων της πλειοψηφίας, την οποία δεν θα την έχουν χωρίς συμμετοχή του κ. Ερντογάν, ο οποίος το κόμμα του στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτο. Προσέξτε. Ο ίδιος χάνει. Αλλά το κόμμα του είναι πρώτο. Για να εκλεγείς θες 50% συν μία ψήφο, αλλά το κόμμα του σαν κόμμα είναι πρώτο, άρα θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι της τουρκικής βουλής, της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, ο Ιμάμογλου με τα δικαστικά τι γίνεται, μπορεί να είναι κανονικά υποψήφιος, δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, για να μπορέσει να μην είναι υποψήφιος νομικά, θα πρέπει η υπόθεσή του να τελεσυνδικήσει στο εφετείο. Ναι. Αυτό κανονικά είναι μια διαδικασία που στην Τουρκία υπό φυσιολογικές συνθήκες παίρνει 2 με 2,5 χρόνια. Όμως ο κύριος Ιμάμογλου, άρα αυτή τη στιγμή έχει μια πρωτόδικη απόφαση, άρα μπορεί να είναι υποψήφιος. Αν όμως εκλεγεί και το εφετείο αποφασίσει ότι παραμένει η ποινή, θα εκπέσει το αξιώματός του. Υπάρχει δε και το άλλο, να εκλεγεί υποψήφιος για την αντιπολίτευση και με διαδικασίες fast track το εφετείο, όσο ελέγχεται από τη διακυβέρνηση Ερντογάν, που ελέγχεται, να τον καθαρέσει. Μάλιστα. Είδαμε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Δεν προσέφυγε στο εφετείο ο κύριος Ιμάμογλου, δεν βιαζότανε. Προσέφυγε ο εισαγγελέας της έδρας, δηλαδή προσέφυγε το δικαστικό σύστημα στο εφετείο πολύ γρήγορα, λέγοντας ότι η ποινή είναι πολύ χαμηλή, να την αυξήσουμε και να τελεσυνδικήσουμε. Άρα εκτιμώ ότι με έναν αίμα του Ταγίπ Ερντογάν, κάτι που κανονικά θα έπαιρνε 2 χρόνια, μπορεί να πάρει ένα μήνα. Άρα είναι, να είναι πιο... μια δαμόκλειο σπάθη για τον κύριο Ιμάμογλου αυτό, και ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να πάει υποψήφιος και 3-4 μέρες πριν τις εκλογές να καθαιρεθεί. Μάλιστα. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Εγώ. Και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Δεσποτόπουλο και για το τι γίνεται στην Τουρκία και με τις εκλογές.